Επήγαινε να στολίσει, ναι, δεν μπορεί να κάνει, αντιλαμβάνεσαι. Μα πήγαινε να στολίσει όπως στολίσα εγώ το δικό μου το δέντρο. Όχι, θέλω να πει την εμπειρία σου. Θέλω ότι έχει κλαπεί το δέντρο τη. Θέλει να το πει, θα την πει όλη την ιστορία. Δεν ήθελα να την πω, ρε παιδιά. Γιατί είναι κλοπή, λείπει το δέντρο μες στην κάσα. Ήβρα την κάσα μόνη τη. Τι πράγμα κι αυτό. Φύλαξα το δέντρο μου μέσα σε μια ωραία γκασούδα. Εντάξει, μέσα στην αποθήκη. Και πάω να το φέρω φέτος, να το πιάσω από την αποθήκη, να το στολίσουμε τέλος πάντων οικογενειακά. Κλειδωμένη αποθήκη? Όχι. Όχι. Μέσα στο σπίτι, μέσα στο σχολείο, μέσα στο χώρο είναι η αποθήκη. Δεν είναι έξω. Σημαίνει κάποιος που μπήκε μπουζούδα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν θέλω τώρα να πω. Να ψάξει άλλα πράγματα. Και πάω να πάρω το δέντρο και ήταν μόνο η κασούδα χωρίς το δέντρο μέσα. Αυκέρι. Και πιάνω την κασούδα και την πετάσω. Την και σκέφτομαι μήπως πήραμε το δέντρο μέσα σε σακούλι στο σπίτι. Δεν ήταν ούτε στο σπίτι το δέντρο. Δεν είναι πουθενά το δέντρο μου. Πού είναι το δέντρο? Εξαφανίστηκε το δέντρο μου. Εξαφανίστηκε, παιδιά. Πραγματικά δεν το βρίσκω πουθενά. Μπορεί να το πιάσει η πρώτη κυρία, γιατί δεν είναι ένα που έχει. Είναι πολλά δέντρα που έχει, πολλά που εστόλισε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή, αλλά εγώ δεν βρίσκω το δέντρο. Σίγουρα την ώρα που εστόλιζε δεν ήταν ντυμένη όπως θα τη δούμε, όπως ήσουν εσύ εψές. Σίγουρα δεν ήταν. Εψές με τις πιζαμούες. Ήταν πολύ ωραία όμως. Να πούμε ότι εστόλισαμε το τελικά. Ένα πολύ μικρό δέντρακι, γιατί υποσχέθηκα στα μωρά ότι θα το στολίσουμε χθες το βράδυ στη Λευκοσία. Είναι πολύ μικρό δέντρακι. Θέλω να πεις στον κόσμο πώς θα το πήρες το δέντρακι. Παιδιά, ήταν, είναι μια πολύ ωραία έκφραση που μου αρέσει και έφκαλα το φόμο με 9 ευρώ. Μπράβο. Ρε παιδιά, 9 ευρώ. Γιατί όχι. Και πόση ώρα αποσχολήθηκε η Αριάδνη? Ανάμιση ώρα στολίζαμε το δέντρο μας. Έκτορας. Και ο Έκτορας. Ήταν υπέροχα. Κάναμε και τη δουλειά μας, είναι και μικρό, δεν πιάνει πολύ χώρο, αλλά πού είναι το δέντρο μου? Πάμε. Στο πλαίσιο του χρόνου πέσε και στη έγκυα. Αν κάποιος το έχει πάρει, επειδή η Κωνσταντίνα είναι σημαντικά δεμένη μαζί. Να βάλουμε στους δρόμους αφίσες. Θέλουμε το δέντρο και θα σας πάρουμε ένα άλλο δέντρο. Θέλουμε το δέντρο μου. Θέλουμε το δέντρο μου. Και αν το κλέψουν το φετινό, ναι, μας νοιάζει. Είναι και ένα άλλο του χρόνου, 8,5 ευρώ. Ήταν ό,τι πιο ωραίο μου έτυχε μετά. Πήγα, το πήρα, το δέντρο μου, 9 ευρώ. Πλευρά της ζωής. Εννοείται, ρε παιδιά, κάνουμε τη δουλειά μας. Εγώ νομίζω ότι κάπου το έβαλε και αν θυμάσαι. Ούρε καλιά μου, είναι ολόκληρο δέντρο, ναι, θα το βλέπα μπροστά μου. Φε ψάξαμε παντού. Τέλος πάντων, πάμε να μου πείτε στο Λευκό Νίκο πώς θα δέντρα έβαλα. Στο Λευκό Νίκο πέρα 9.000 δέντρα. Τι εννοείς, ρε Νικόλα? Δεν έχει γωνιά που δεν έβαλε στο λιδούι. Συγκλονιστικά ντυμένη, εγώ να σου πω. Να στολίζει το δέντρο. Ναι, σιγά με στόλισε. Αλλά πέρα πήρε 9.000 άτομα που δουν το. Όχι, wedding planners. Designers. Ναι, κοίτατε το βίντεο. Θα πω τίποτα. Για να δω. Είναι η μόνη φορά που δήλωσε άρα Χριστούγεννα. Είδες. Έπαιξε να με καλέσει.